από μακριά. Κόζη με το Ζάρα, διστάζει, Γερομιχαλός. Κόζη και πάλι με τον Καντέρ, ζητάει ο Γερομιχαλός με κοντύτερο αντίπαλο. Παγίδα στον double team, ο Γερομιχαλός βρίσκει τον Διάλο που πλησιάζει με ταμπλό αστοχή. Καντέρ στο rebound και η τελευταία επίθεση. Κάνει ένα μικρό σερί ο Κολοσσός και περνάει μπροστά επί του Παναθηναϊκού στο τελευταίο λεπτό. Καντέρ που ήρθε από την Πανταλώνα. Ο Χορίδης ψάχνει διάδρομο. Η πάσα τη βρίσκει στο πρόσωπο του Μίτογλου. Αστοχή, δεύτερο μακρινό άστοχο, μαζεύω Καντέρ. Καλή άμυνα από τον Καντέρ. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Προμηθέα. Σκρίν από τον Αγραβάνη στον Αθηναίου. Κοίταξε τον χρόνο και θα πάει σε προσωπική ενέργεια. Μια προσποίηση, κλασική ενέργεια από τον Αθηναίου. Το rebound από τον Καντέρ. 2 δευτερόλεπτα τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Αθηναίου, Γιάννης Αγραβάνης, νέο τρίποντο από την κορυφή. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Καντέρ. 42-41 η πρώτη φορά μετά το 6, το 8-6. Στο τρίτο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης που ο Κόλοσσος ηγείται. 4 στις 4 βολές. Εδώ βλέπετε συνολικά τις βολές των δύο ομάδων. Άψογος ο Κολοσσός. Άριστα. 10 στα 10. Ανοσίκε στο double team έξω. Σάββατς για τρεις. Μπαλαναπήδησε. Σε άμυνα αυτή τη φορά η άμυνα του Κολοσσού και βήματα από τον Ντάνεκ Μπελής. Λούτζης. Κλείνουμε το πρώτο δίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Χάρης Γιαννόπουλος. Και ο Αγμπελής για να παίξει με τον Καντέρ. Ένας-ένας. Γίνεται το κλέψιμο από τον Αρσενόπουλο. Σε αυτό το αριστερό Τόμαχοκ που επιχείρησε. Η τάπα ψηλά. Θα το ξαναδούμε. Είμαι σίγουρος με τον Βόμπο. Και Μπρέι. Πρώτο Καντέρ. Γωνία για τον Κασελάκη. Συγκλίνει. Μπρέι. Δεν φοβάται πρώτο Καντέρ. Κάκιστο. Και δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο παίκτης του. Φάση απόλυτα δουλεμένη στην προπόνηση της ομάδας. Λούτζης. Προσπαθεί να χτυπήσει στα πόδια τον Καντέρ. Βγάζει για τον Αθηναίου. Αθηναίου πηγαίνει στο drive. Ελευθερώθηκε. Εκτέλεσε χωρίς να βρει το Στοκόπουλος. Βγήκε η μπάλα εκτός. Μίλλερ για τον Αθηναίου. Μια προσποίηση και η εκτέλεση. Η μπάλα. Πιάστηκε στη Στεφάνη. Βάζει τις δύο βολές για το 7-6. Όλστον πάντα. Το σκέφτεται για το σουτ. Πασάρι στον Ντέιβις. Αυτός θα κάνει βήματα. Είχε χτυπήσει στο ταμπλό. Γι' αυτό μετρούσε. Εάν είχε χτυπήσει Στεφάνη, ίσως κάποιος να τράβηξε το διχτάκι ή το σίδερο. Μουράτος. 47-48 έχει γίνει το σκορ για το Λαύριο. Άστοχος ο Σάβα. Σετ επιθέσεις. Κάρτερ. Σάββατς γυρίζει μπάλα. Διαλό ανοσίκε με τον Καντέρ. Διαλό για τρεις. Rebound από τον Ανοσίκη, η μπάλα φτάνει στον Κάρτερ. Καινούργια 14 δευτερόλεπτα. Ένα deflection στην μπάλα και κερδισμένος ο Κολοσσός με τον Ξανθόπουλο που τρέχει. Ντέιβις γύρισε και αυτός, Γερομιχαλός και Περσίδης. Πρώτη φορά μπαίνει στο παιχνίδι. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό το σχήμα. Δύο τεσσάρια και ένα τριάρι στη front line του Λαυρίου. Ντέιβις με το Ζάρα πλησιάζει, πάει στο Γερομιχαλό, αλλοιώθηκε. Κλείψε ο Ντράγκοβιτς, Ξανθόπουλος θέλει να ευνηδιάσει. Πάλι Σανδρός, ο Κουβανός, Μπρέι. Χαμηλά, τερματοφύλακας εκεί ο Γκόινς. Κάρτερ, ένα πικ του Ντέιβις που θα πάρει και την μπάλα, τραβάει τον Καντέρ, διεισδύει. Δύσκολη προσπάθεια, rebound του Σπάισερ. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που θα έχουμε σε μια εβδομάδα, τέταρτο σε 8 μέρες. Λοιπόν, είναι ο White.
για τον Μακ. Κλέβει ο Βάτσον και είναι για τον Κολοσσό. Προβάδισμα να εναλλάσσεται. Από το 45-53, το 5-0 του Λαβρίου για το 45-48 και τώρα 50-48 με το ίδιο νόμισμα. Ο Μουράτος με ψηλό αντίπαλο πάλι. Στον Ντέιβις, πλησίασε, αστόχησε. Τώρα Νοσί και το rebound, 4 στα 14 σούτ από τα 6.75 για τους γηπεδούχους, πολύ χαμηλό ποσοστό. Ζητάει ο Νοσί και τώρα, θα πάρει. Κλέψιμο καθαρό του Διαλό, περνάει και από το Spicer, ευκαιρία ευνηδιασμού. Στο Μουράτο από την εσωτερική αστοχή, rebound του Καντέρ. Δεν βγήκε ο ευνηδιασμός πετυχημένα. Και τώρα Καντέρ. Άρτης με ψηλό αντίπαλο, Πιτόγλου. Ζορίζει. Άρτης χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Σανδρός, παιχνίδι τουλάχιστον 2 κατοχών. Μητόγλου, σε μια γρήγορη και άτσαλη επίθεση από το πόδι του. Ζάρας. Άρτης στη γωνία, ο Γιάπης. Ο Μπιλής, συγγνώμη, με μια προσποίηση ελευθερώθηκε, αλλά το lay-up δεν ήταν καλό. Τζέριαν Γκραντ με υποψία βημάτων και τρίποντα από τον Αθηναίου, είναι άστοχο, το rebound του Καντέρ. Πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά στα σουτ τριών πόντων για το Λαύριο. Καντέρ παίρνει φάουλ στον αέρα και ευκαιρία για τον Κολοσσό να περάσει μπροστά. Το πρώτο κακό σουτ μετά από 15 καλά σουτ του Μπρέι στο πρωτάθλημα. Άρτης χαμηλά ο Καντέρ. Το λαμβαίνει ο Μπαγιάννη μέσα, 28-45. Εδώ είναι ο Κέρεμ Καντέρ. Πίσω του Άρτης από τον απρόσεκτο Παπαγιάννη. Άρτης περιμένει τους συμπαίκτες να έρθουν καθώς τον έχει κλείσει ο πανύψηλος παίκτης Παναθηναϊκού. Εδώ ο Καντέρ κερδίζει με το μέγεθος στο ΜΑΚ. Και σε αυτόν τον αγώνα για επιβίωση απέναντι στον Παπαγιάννη βγαίνει νικητής. Τέταρτο δεκάλεπτο. Στο οποίο προηγείται ο Κολοσσός 19. Σανδρός, Νίκτο Γλουκόβιο, Άρτης. Άρτης έχει γυρίσει ο Μπρέι και καλύπτει τον Καντέρ. Ζάρας, Καντέρ, όμορφα. Ο 20ος πόντος του Τούρκου. 67 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 16-18. Καλός ο ρυθμός. Καλό διάβασμα των ομάδων. Εδώ η μπάλα. Χαμηλά, πολύ ωραία στον Καντέρ, καλάθι και φάουλ. Σοφαρίζει ο Κολοσσός από την εξαιρετική πάσα του. Ξεκίνημα στην δεύτερη περίοδο με τον Ντομινίκ Άρτης να περνά την μπάλα στον Καντέρ. Κερέμ Καντέρ, ο αδερφός του Ενές δηλαδή, θα κάνει το χουκ. Παλεύει ο Γιάπης. Άρτης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κολοσσού. Ξανθόπουλος, περνά στον Καντέρ. Με το δεξί, μετράει το καλάθι όπως λέει ο Αναστόπουλος. 35-35. Απόσταση σε σχέση με το τόξο. Ένα γρήγορο σουτ. Ψηλός παίκτης με 96. Μπορεί να παίξει και άμυνα στο low post. Να δούμε. Δεν είναι αυτός τώρα βέβαια που δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Καντέρ που έφτασε στο καλάθι. Πώς κινεί το Σάββατς και του έδωσε έτοιμο καλάθι. Ντράγκοβιτς για 3. Rebound από τον Καντέρ. Άρτης. Άρτης παίρνει το πικ του Spicer. Ξανά ο Μουράτος μπροστά του. Νέο πικ του Καντέρ, δεν βγαίνει πλάγιο pick and roll. Ζητάει μεν ο Καντέρ, ο Άρτης στη γωνία. Ο Ξανθόπουλος από την εσωτερική. Καντέρ, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Τούρκος ποστάρει. Κλείνει ο Ανοσίκε, αστόχησε. Rebound από τον Καντέρ και 40-43 στην αδράνεια αυτή. Με 15-23. Είναι το καλύτερο του φετινό. Προσπαθεί να παίξει ο Μπρέι αμήνα από μπροστά γιατί ο Γκόρις είναι ψηλότερος. Το hook είναι άστοχο, είναι airball. Προσπαθεί εκεί ο Καντέρ, υπάρχουν μάχες. Έπειτα από λίγες ανάσες που πήρε από τον Κατζούρι, επέστρεψε στον αγώνα ο Άρτης που έχει αγωνιστεί ήδη 29 λεπτά στο παιχνίδι. Τρίποντα από τον Άντριτς και μάχη από τον Καντέρ ανάμεσα σε τρεις. Θα πάρει το rebound. Πράγματι. Εκεί όμως, κοιτάξτε τι γίνεται.
Και εδώ υπάρχει τζάμπολ όπως δίνει ο Παπαπέτρου. Η μπάλα είναι για τον Κολοσσό. Αναλάβει. Άρτης. Σταυρωτή τρίπλα. Προσποίηση. Άστοχος βγάζει έξω ο Γκόινς. Μετά το επιθετικό. Ο Άντριτς στην άλλη γωνία στον Άρτης. Πάλι άστοχος αυτός. Και νέο επιθετικό από τον Καντέρ που θα πάρει το φάουλ από τον Διάλο. Βγαίνει ο Ντράγκοβιτς να του δώσει ένα πικ. Ο Άρτης δεν έχει φανεί εκτελεστικά. Πλησιάζει τώρα η πάσα και το τελείωμα του Καντέρ για το 16-20. Πολλά πόδια και ο Βάτσον. 24-30, 7 και 20. Ωραία στον Καντέρ. Δεν μετράει το καλάθι. Χαμηλά, σωστά, έχει δίκιο ο Καρακατσούλης. Τώρα με την μπάλα στα χέρια για τον Κολοσσό. Δίνει στο Καντέρ. Το κάρφωμα από τον Τούρκο. 51-44. Της μπασκέτας. Βγάζει έξω στον Άρτης. Ξανθόπουλος. Καντέρ από τη γωνία στο σίδερο. Πιο ψηλά ο Γκόινς βγάζει στον Άρτης. Ανανεώνει την επίθεση του Κολοσσού. Ο Ξανθόπουλος στο pick and roll και το τελείωμα από τον Καντέρ. Φλότερ 33-36. Είπαμε να το προσέξετε αυτό. Ακόμα δεν έχει πολύ καλά πατήματα ο Κάρτερ. Όπως είχε εδώ ο Καντέρ, ο οποίος απογειώθηκε. Η σκαστή πάσα όπως και στο πρώτο ημίχρονο, ένα pick and roll με τον Καντέρ από το Ζάρα. Άρτης το κυνηγάει ο Σανδρός. Ψηλά ο Καντέρ. Συγκίνει. Υπάρχει φάουλ. 57-54 το σκορ. Μπέρδεψα δευτερόλεπτα και σκορ, όπως αντιληφθήκατε. Καντέρ. Ξεπέρασε τον Σταματογιάννη. Αρχίσει όμως. Αμυντικό ριμπάντ από τον Ζάρα, ο Κολοσσός προσπαθεί να τρέξει. Σκρίνει από τον Καντέρ, θα του περάσει την μπάλα. Και δεύτερος παίκτης πάνω του, στην γωνία είναι ο Άρτης, το τρίποντο είναι άστοχο. Πετάγεται όμως πιο γρήγορα από όλους ο Γιάπης και ανανεώνει την επίθεση της Ρόδου. Τελευταίο το τρίλεπτο του παιχνιδιού, Ντομινίκ Άρτης. Ο Άρτης, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχει σιγάσει. Καντέρ, το σούτ είναι για τρεις και είναι εύστοχο. 1-4 πλέον για τον... Και παίρνει ο Άρτης. Transition, ο Άντριτς δίστασε. Άρτης. Πλησιάζει. Ξανθόπουλος γυρίζει μπάλα Καντέρ για τρεις. Έρχεται η απάντηση 7-7 με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε ο Διαλό. Μέσα σε 4 λεπτά. Άρτης. Άρτης διστάζει στην παγίδα που στήθηκε. Ξανθόπουλος γυρίζει. Καντέρ για τρεις. Νέα απάντηση για 10-12. Ζάρας περνάει από τον Γκόζη. Καντέρ ελεύθερος ούτε από τα 6.75 και φυσικά 19-22. Παίζει ο θέση της περιφέρειας. Αυτά τα ψηλά σχήματα που πάντα άρεσαν στον Παναθηναϊκό και συνεχίζουν να του αρέσουν και φέτος. Καντέρ από μακριά, ευστοχή, 16-18. Κολοσσός έχει κολλήσει στον Παναθηναϊκό. Και το κοντινότερο και το πιο πίσω, αλλά δεν μπήκε μέσα. Καντέρ, τώρα είναι τελείως μόνος και πολύ δύσκολο να στοχίσει, δεν θα το... Καντέρ. Ζάρας κινείται, ψάχνει τον Καντέρ πάλι, έκλεισε ο Γερομιχαλός αυτή την άμυνα με αλλαγές. Καντέρ με κοντύτερο αντίπαλο, weak side, Αγγελάκο στη γωνία, ο Ξανθόπουλος για τρεις, ούτε αυτή τη φορά. Ντέιβις με τον Ντράγκοβιτς, πιο ευκίνητος, πλησιάζει, τάπα του Ντράγκοβιτς και μπάλα στα χέρια του Άντριτς. Γρήγορα στο Ζάρα, χαμηλά στον Καντέρ, προτιμά έξω ο Άντριτς, δίστασε με τον Ντέιβις να έρχεται από πίσω του, πλησιάζει και παίρνει φάουλ στον αέρα, από εκεί που μπορεί να έχανε το σουτ. Ντράγκοβιτς και πάλι ο Ξανθόπουλος,
είδε τον Καντέρ. Κλείνει ο Διαλό, παγίδα με τον Γερομιχαλό, γυρίζει μπάλα ελεύθερος ο Ζάρας για 3. 63-70 βγήκε η πρώτη αντίδραση. Θεωρητικά για τις δύο ομάδες. Στα 40 δευτερόλεπτα τώρα πριν να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Άρτης. Σπάισερ, γκολ φάουλ από τον Χαριανόπουλο. Έχουμε ένα σπουδαίο ντέρμπι εδώ στη Ρόδο. Ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Προμηθέα. Ζάρας. Σπάισερ, το φάουλ από τον Δημήτρη Αγραβάνη. Ανοσί και Ντέιβις, Διαλό και Κάρτερ. Backdoor για τον Άρτης. Στον Καντέρι assist και 42-43. Τρίτο. Ευκαιρία για τον Κολοσσό. Να μαζέψει κι άλλο. Καντέρ πλησιάζει και 65-70. Του Σερέλη να αντιδράσει. Και αυτό το γρήγορο 5-0 και ένα στις time out. Τα 6 και 10 του αγώνα. Ετοιμάζεται και ο Σέλβιν Μάρκ που είναι δηλωμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έτσι συνεχίζει. Και από κοντά ο Καντέρ. Καλά σήμερα. 3 στα 4, 75%. Ο Σανρός, ο οποίος είχε 24 μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Καντέρ, όμορφα. Στο καλάθι. Αμυντικό rebound από τον Κολοσσό. Με τον Ντομινίκ Άρτης. Να περνάει την μπάλα στο Καντέρ. Αυτός θα αστοχίσει με τη δεύτερη τελικά. Το πρώτο. Πολύ συζητημένος. Όχι όσο ο αδερφός του Ενές βέβαια, που είναι πολύ συζητημένος σε όλο τον πλανήτη, αλλά ο πρώτος σκόρερ της κανονικής περίοδου δεν πάει να είναι. Ένα από τα αστέρια της σεζόν στην Basket League, στη Stoiximan Basket League. Καντέρ, ο οποίος πέρασε από την Πανταλώνα πριν έρθει εδώ. Στη συνέχεια πήγε στη γαλλική Μπούρς, στην λιθουανική Τζούκλα και πέρσι αγωνίστηκε στην Πανταλώνα στο ισπανικό πρωτάθλημα με 6,8 πόντους και 3,8 rebound. Φέτος όμως στον Κολοσσό έχει 16,5 πόντους ανά αγώνα και 38,5% στο τρίποντο. Γι' αυτό τον είδατε νωρίτερα να σουτάρει για 3 χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει.